Αδελφοί μου, ο αγώνας του πνευματικού ανθρώπου είναι να φυλάει τη συνείδησή του. Πόσο εύκολο είναι να μεταβείς από τον έναν κόσμο στον άλλον. Για να την φυλάξουμε, πρέπει να μην καταφρονούμε τις εντολές του Κυρίου και να κάνουμε υπακοή στο θέλημά του. Αν δεν μπορέσουμε, να ζητήσουμε να μας δώσει μετάνοια. Το μεγαλύτερο βάρος είναι να μην βλέπουμε τον άλλον σαν ψυχή. Συνείδηση όμως να έχουμε και για την υπόλοιπη κτήση. Η σωτηρία του κόσμου εξαρτάται από το αν εσύ, ο ένας, γίνεσαι καλύτερος. Γι' αυτό κάθε βράδυ να κάνουμε έναν απολογισμό. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη. Να λειτουργεί η καρδιά μας όπως λειτουργεί η συνείδησή μας. Χριστός Ανέστη, χαρά. Ένας από τους αγώνες του πνευματικού ανθρώπου, αυτό που πίστεψε αληθινά στον Χριστό και τον κατάλαβε και τον ένιωσε και ζει πλέον αυτός μέσα του και όχι εκείνος, είναι να φυλάει τη συνείδησή του. Και να τη φυλάει τη συνείδησή του όσο ακόμα είναι σε αυτόν τον κόσμο, γιατί μετά από αυτόν τον κόσμο καταργούνται όλα αυτά τα οποία μας κρατούν τώρα και μας κρατάει μόνο ο Χριστός. Είναι φοβερό να σκεφτείς, βλέποντας κάθε μέρα τους ανθρώπους να πεθαίνουν γύρω σου, το πόσο εύκολο είναι να μεταβείς από τον ένα κόσμο στον άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μικρά καθημερινά που βλέπεις και καμιά φορά δεν τα δίνεις σημασία, να ξέρεις πόσο μεγάλα μπορεί να γίνουν. Ίδιο κόσκινο είναι και η συνείδηση του καθενός. Μπορεί να περνούν από μέσα από τις τρύπες του κόσκινου μεγάλα πράγματα ή μικρά πράγματα. Συνεπώς, όσο μικρότερο είναι το κόσκινο, οι τρύπες του κόσκινου, τόσο λιγότερα πράγματα αφήνει να βγουν έξω και αυτή είναι και η λειτουργία της συνειδήσεως. Τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει το άλλο, τι πειράζει να σκεφτώ εκείνο, τι πειράζει να κάνω το άλλο, τι πειράζει αυτό, όλα πια πειράζουν. Όταν βλέπετε άνθρωπο να μιλάει έτσι, αυτός να ξέρετε ότι έχει κάνει μεγάλη αβαρία με τη συνείδησή του, το οποίο σημαίνει ότι η φωνή του Θεού μέσα του του μιλάει ή σταμάτησε να του μιλάει πλέον, γιατί ακούγεται πολύ μακριά. Φυσικά και ξέρετε πολύ καλά ότι η σωστή απάντηση σε όλο αυτό το σχέδιο το καταστρωμένο του διαβόλου είναι να δίνουμε σημασία στο οτιδήποτε. Όχι. Και αυτό πειράζει, αφού δεν είναι του Θεού. Όχι, εκείνο δεν είναι καλό. Γιατί ξέρετε, όταν στα ελαφριά, ας το πούμε έτσι, αμαρτήματα δεν δίνει σημασία, τότε θα πέσει στην αναισθησία και δεν θα δίνει σημασία και στα βαριά. Επειδή οι πατέρες διέγνωσαν ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη διάκριση να κάνει αυτή τη διάκριση, εφάρμοσαν την, από την πλευρά του χριστιανού την μεγάλη προσοχή όσον αφορά τα κελεάσματα της συνειδήσεως. Η προσπάθεια μας λοιπόν να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη, καθαρή, να παίρνουμε υπόψη τις υποδείξεις της, είναι στην ουσία η προσπάθεια να καθαρίσουμε την καρδιά μας και να την διατηρήσουμε καθαρή, που είναι, όπως ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου μετά τη μετάνοια. Κατά συνείδηση λοιπόν, όπως είναι σήμερα ο τίτλος του θέματος, πρέπει να ενεργεί κανείς, αλλά όχι μόνο προς τον Θεό, προσέξτε, και προς τον πλησίον, και προς τον εαυτό του, και ακόμα και προς τα υλικά πράγματα, είτε πνευματικά είτε υλικά, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Ας πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή πώς φυλάω τη συνείδησή μου ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του εαυτού μου, ενώπιον των πραγμάτων, αν θέλετε. Γενικότερα, τις κτίσεις, δηλαδή ζώων, φυτών κτλ. Κτλ. Όσον αφορά προς τον Θεό, δεν πρέπει να καταφορνώ τις εντολές του. Προσέξτε τη λέξη ακριβώς, καταφορνώ τις εντολές, σημαίνει ότι έλα μου εντάξει τώρα, πώς μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλει ο Θεός από μας. Και φυσικά αυτό
να γίνεται με την υπακοή που κάνουμε στο Θείο Θέλημα. Όταν δεν υπάρχει υπακοή, υπάρχει μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει ότι πάλι έχω την ευκαιρία να επανέλθω στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Όταν καταφρονώ όμως, που σημαίνει ότι εντάξει, τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι για μένα, τότε ακριβώς έχουμε τα πρώτα σημάδια της αναισθησίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος με λίγα λόγια θα ζητήσει κάποια στιγμή να πεθάνει ξαφνικά το βράδυ που κοιμάται, για να γλιτώσει όπως νομίζει και να πάει χορτάτος και ήρεμος, χωρίς να υποφέρει καθόλου. Η λειτουργία της συνειδήσεως όσον αφορά τον πλησίον τώρα. Σίγουρα κανείς θα πει ότι είναι εντάξει, να μην του κάνω κακό, να είμαι σωστός απέναντί του κτλ. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να κάνεις κακό με το λόγο, με το βλέμμα, με τις πράξεις, με οτιδήποτε απέναντι στον πλησίον και μετά να σε βαραίνει η συνείδηση και να λέει, κοίταξε, δεν φέρθηκα σωστά. Είναι και το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Να περνάς μέσα από αυτόν τον κόσμο χωρίς να ευαγγελίζεσαι. Να περνάς μέσα από αυτόν τον κόσμο χωρίς να ευαγγελίζεις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είδα έναν άνθρωπο, αλλά δεν τον έδωσε σημασία σαν ψυχή. Το οποίο σημαίνει ότι δεν του είπα ποτέ να κοιτάξει επάνω, να κάνει το σταυρό του, να πει ένα πάτερ ημών, να ξομολογηθεί, να κοινωνήσει. Ήταν για μένα ένα κομμάτι κρέας. Τον αντιμετώπιζα έτσι. Περνούσα από δίπλα του και με ενδιαφέρει μόνο η συναλλαγή που έχω μαζί του. Και αυτό είναι τραγικό, αδελφοί. Συνήθως η συνείδηση μας πειράζει επειδή δεν βοηθήσαμε κάποιο παιδάκι στο φανάρι, δεν βοηθήσαμε τη γιαγιά στο σούπερ μάρκετ κτλ. Κτλ. Αυτά είναι, επιτρέψτε μου, χαλάμε, αλλά είναι επιφανειακά. Το βαθύτερο, και αυτό σας το λέω ιδίως όταν πρόκειται κάποιος άνθρωπος δικός σας να φτάσει στο τέλος του, είτε από ασθένεια είτε από ηλικία, αφήστε τα άλλα. Δώστε σημασία και βάρος στην ψυχή του. Μετά θα σας βαραίνει μια ζωή η συνείδηση. Και είναι πολύ χειρότερα αυτά τα πράγματα από όσο οι προσωπικές αμαρτίες, οι οποίες σίγουρα πιστεύουν με τον αγώνα που κάνουμε ότι κάποια στιγμή θα μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να τις καταστήλουμε. Όσον αφορά τον πλησίον, το μεγαλύτερο βάρος συνείδησης είναι ότι δεν περνάμε ως απόστολοι μπροστά του. Ενώ, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, όταν συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αν κάποιος από σένα, που το ζητάμε κάθε μέρα αυτό, βοηθήθηκε για την ψυχή του και ενδεχομένως θα σωθεί, γιατί αυτό το ξέρει μόνο ο Κύριος, αλλά κάνει πνευματική ζωή επειδή του είπες εσύ, επειδή του φανερώθηκες εσύ, επειδή κάποιο λόγο του είπες εσύ, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο δυνατό είναι το γεγονός αυτό, έτσι ώστε να αντιληφθείτε πόσο καταστρεπτικό είναι το γεγονός όταν δεν βλέπεις τον άλλον σαν ψυχή και περνάς από τον πλησίο σου δίπλα, πλησίον κι εσύ, χωρίς να του δίνει σημασία πραγματική. Καλά, πόσο μάλλον όταν τον εκμεταλλεύεσαι, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ χειρότερα. Συνείδηση. Προς την υπόλοιπη κτήση. Μετά τον άνθρωπο είναι τα δέντρα, τα ζώα μάλλον πρώτα, τα δέντρα, τα φυτά, οι θάλασσες κτλ. Σημαίνει να κάνω κατάχρηση οποιοδήποτε αγαθού μου έχει δώσει ο Θεός. Αυτό είναι έλλειψη συνειδήσεως προς την υπόλοιπη κτήση. Ποιος έφτιαξε την κτήση? Ο Κύριος. Μη δίνοντας σημασία στην κτήση, δεν δίνω σημασία και στον Χριστό. Και περνάει η μέρα μου. Έτσι. Πατάω, παραδείγματος χάρη, ένα ζώο, το οτιδήποτε είναι, χωρίς να δίνω ιδιαίτερη σημασία. Άσχετα αν κινδυνεύω ή όχι. Α, τι είναι αυτό? Το πάτησα, τελείωσε. Δεν σκέφτηκα καν. Πετάω ένα σκουπίδι στον δρόμο χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Εδώ μόνο τώρα από μένα θα σωθεί ο κόσμος. Παμ. Και η συνείδηση όσο περνάει ο καιρός παχαίνει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος παχαίνει στο τέλος γίνεται σαν τον βάταρχο εκείνον που δεν μπορεί καν να γυρίσει το βλέμμα του δίπλα από το πολύ βάρος που έχει. Ποιος είπε, αδελφοί μου, ότι δεν είναι σημαντικό να βρεις ένα πεταμένο πράγμα και να το βάλεις στη θέση του? Ποιος είπε ότι δεν είναι σημαντικό να φροντίσεις ένα λουλουδάκι, ένα δεντράκι, ένα οτιδήποτε? Ποιος είπε ότι δεν είναι σημαντικό να προσέξεις ένα ζωάκι? Κάθονται τώρα οι φιλοζωικές και τα λοιπά, επεσχάτουν και το έχουν εξευτιλίσει το πράγμα, μας μιλούν, μας κάνουν εμάς μάθημα για το πώς είναι, θα λέγαμε, η οικολογική συνείδηση,
ή αν θέλετε συγκεκριμένα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος απέναντι στα ζώα. Αυτά τα λέει η Εκκλησία από τη δημιουργία του Μεγάλου Βασιλείου, την Εξαήμερο, πώς πρέπει να φερόμαστε στα ζώα. Άρα δεν φταίει η κατήχηση που δεν έχουμε όσον αφορά το σύγχρονο κίνημα υπέρ των ζώων, αλλά η κατήχηση που δεν έχουμε όσον αφορά το Ευαγγέλιο, για να ξέρουμε ότι δίνουμε σημασία στο οτιδήποτε, αδερφή. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχο στις συνειδήσεως, δεν υπάρχει και τα συνείδηση, ακόμα και σε αυτά τα οποία μας φαίνονται ενδεχομένως μικρά. Και τι έγινε τώρα, ένα σκουπίδι, ένα αυτό, ένα εκείνο και ένα τάλο. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, η σωτηρία του κόσμου εξαρτάται από τον γίνεσαι εσύ καλύτερος, εσύ ο ένας. Φαντάσου να επεκταθεί αυτό και σε ό,τι περιβάλλεται γύρω σου, έτσι. Και το οποίο μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, από το ελάχιστο χορταράκι, το οποίο σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, μέχρι το σημαντικότερο ζωάκι, το πώς του φέρεσαι και αν το πρόσεξες και αν το φρόντισες κτλ. Πώς αντιλαμβανόμαστε ότι η συνείδησή μας έχει κοιμηθεί, όταν το βράδυ πριν κοιμηθούμε εμείς δεν κάνουμε έναν απολογισμό. Γιατί βαριόμαστε, γιατί νιστάζουμε ή αν θέλετε χειρότερα, γιατί δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πόσο χειρότερο είναι αυτό, ε? Οι αρχαίοι μου προγόνοι, σας έχω πει και άλλη φορά, έλεγαν πάντα το βράδυ τι δεν έρεξα, τι δεν παρέβη, τι είπα κακό, τι δεν έκανα σωστό. Γιατί να μην το πεις, είναι κακό αυτό? Μα λέει δεν το κάνω. Και ποιος σου είπε ότι δεν είναι το πρώτο στοιχείο μετανοίας? Να το πεις, να ελέγξεις τον εαυτό σου. Να γνωρίζεις, ξέρετε πόσο μεγάλο γεγονός είναι, αδελφοί, με αυτό το πράγμα, να γνωρίζεις τι είναι η συνείδηση. Εσύ νομίζεις ότι επειδή γνωρίζεις την αμαρτία, το γνωρίζει όλος ο κόσμος? Όχι. Περισσότεροι άνθρωποι, και όταν λέω περισσότεροι, πάντα μιλάω για το 99%, δεν έχουν ιδέα τι είναι αμαρτία. Και δικαιολογούν τον εαυτό τους. Άλλο να το δικαιολογείς ενσυνείδητα και άλλο ασυνείδητα. Ο άνθρωπος ο οποίος ενσυνείδητα λειτουργεί, αυτός έχει ελπίδα σωτηρίας. Αυτός που λειτουργεί ασυνείδητα δεν έχει καμία ελπίδα, αδερφοί. Τι σημαίνει λοιπόν το κατασυνείδηση? Μας πειράζει ο πειράζουν όλη την ώρα, εμείς δεχόμαστε την πρόσκλησή του, αμαρτάνουμε, ξεχνάμε, αλλά δεν απολογωνόμαστε. Και ο λόγος ο οποίος σας απευθύνω σήμερα, αυτό το σκοπό έχει. Βλέπετε, δεν θα μιλήσουμε εμείς για αυτά που θέλουν οι άλλοι να μιλήσουμε. Είπα και στην προηγούμενη ομιλία και καμιά φορά, ξέρετε, σκέφτομαι, όχι στεναχωριέμαι, δωρεάν λάβουμε, δωρεάν δίνουμε. Και βλέπω πού γίνονται, πού υπάρχει περισσότερη ακροαματικότητα, που αν δεις τον τίτλο, σε πνευματικά θέματα τώρα, είναι κοσμικός τίτλος. Τι είπε η τηλεόραση, το κάνω πνευματικό θέμα. Δεν γίνεται συνέχεια αυτό, αδερφοί. Η επικαιρότητα του Ευαγγελίου είναι διαφορετική. Εμείς θα κάνουμε την επικαιρότητα. Δεν θα κάνει τηλεόραση την επικαιρότητα της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν έρχομαι να μην σας μιλήσω σήμερα για τα ιατρικά, να το πούμε έτσι. Τι είπε προχθές ένας, ελέγχουμε τώρα εμείς, λέει, και όποιος είναι καλός πολίτης θα έχει περισσότερα προνόμια. Όποιος μας ακούει και κάνει αυτά που θέλουμε δηλαδή, θα έχει περισσότερα προνόμια. Αυτά είναι γραμμένα από παλιά, αδερφοί μου. Απλώς τώρα εφαρμόζονται. Δεν μιλάμε γι' αυτά. Μας ενδιαφέρει εμάς η απολογία μας ενώπιον του μοναδικού δικαστηρίου, που εκεί ευτυχώς είναι ο φιλάσπρος Κύριος δικαστής και μοναδικός που αποφασίζει. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο για να μας πειράξει που δεν μας δώσαν σημασία. Χίλιες φορές. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο για να μας πειράξει που ξαφνικά άνοιξαν τα καφέ και έχει τρελαθεί ο κόσμος να πίνει καφέ. Εμείς πίναμε και καφέ χωρίς να πάμε στο καφέ. Γιατί δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει να πιούμε τον καφέ μας, όχι να τον πιούμε δημόσια για να μας βλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη λογική, η οποία έχει άμεση σχέση με τη συνείδησή μας, εμείς ασχολούμαστε με κέρια πνευματικά ζητήματα βαθιά. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί κατά συνείδηση δεν αποβλακώνεται. Ο άνθρωπος που λειτουργεί κατά συνείδηση είναι κοντά στον Θεό και δεν τον ενδιαφέρει και αν γίνεται πόλεμος γύρω του. Ο άνθρωπος που λειτουργεί κατά συνείδηση ξέρει ότι μπορεί να πεθάνει αύριο και είναι προετοιμασμένος γι' αυτό. Το καταδύναμη, έτσι, γιατί είναι μερικοί νομίζετε ότι ή πρέπει να είμαστε άγιοι ή πρέπει να είμαστε εντελώς άχρηστοι. Δεν υπάρχει αυτό. Η βαθμολογία του καθενός τίθεται
από τον Κύριο, αρκεί να είναι στον αγώνα. Εμείς, ο κόσμος να χαλάει, μας ενδιαφέρει αν σήμερα διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Έστω δύο γραμμές. Είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτη κτλ. Κτλ. Ο κόσμος να χαλάει, μας ενδιαφέρει αν κάνουμε μια προσευχή σήμερα. Έστω πέντε λεπτά. Μας ενδιαφέρει αν ασχοληθήκαμε, όπως σας είπα, ρωτάω καμιά φορά στα μικρά παιδάκια έτσι, για εξάσκηση περισσότερο, κάνατε σήμερα καμιά καλή πράξη. Έτσι το καταλαβαίνουν αυτά. Εμείς ξέρουμε την έννοια βαθύτερα ποια είναι. Ασχολούμαστε με αυτό, αν κάναμε σήμερα καμία καλή πράξη. Η οποία καλή πράξη δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι θυσιαστικό καθήκον. Είναι δική μας συνειδησιακή πράξη, γιατί σου λέει μέσα συνείδηση. Τι έγινε, θα βοηθήσουμε σήμερα κανέναν ή θα ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται κάτω από τα μάτια, αδερφοί μου, τα άγρυπνα του Θεού, ο οποίος δεν μας κοιτάει για να μας παρατηρήσει, αλλά μας κοιτάει γιατί μας προσέχει. Και δεν θέλει να μας πληγώνει ο διάολος άλλο, άσχετα αν μας πειράζει συνεχώς και μπορεί να έχουμε κάτι να αποτίμηση της ημέρας, να δούμε ότι περισσότερες φορές νικηθήκαμε από τον διάβολο παρά να τον νικήσουμε εμείς με τη χάρη του Θεού. Είναι ένα σκορ, είναι ένας αγώνας μπάσκετ κάθε μέρα. Πόσο τελειώνει συνήθως ένας αγώνας, 89-70 ας πούμε. Μπορεί 89 φορές να κέρδισες τον διάβολο, 70 να τον έχασες. Ή το αντίθετο. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Και μπορεί να είναι χιλιάδες φορές αυτό. Αλλά αν δεν ασχολείσαι με αυτό ενώπιον ενός ζωντανού Θεού, ο οποίος δεν μπορεί να τον κοροϊδέψεις, ο μη εκτηρίζεται, τότε θα σου πει, ρε παιδάκι μου, δεν ασχολήθηκες με τη συνείδησή σου καθόλου. Αντιθέτως, την καταπατούσες συνεχώς για να μην σε ελέγχει. Την έδινες μία και πήγαινε παρακάτω, ενώ πρέπει να σε ελέγχει. Μερικοί θεωρούν ότι ή πρέπει να χτυπάνε το κεφάλι του στο ντουβάρι ή δεν υπάρχει έλεγχος συνείδησης. Δεν σας λέω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πενθούν βουβά, που κλαίνε χωρίς να έχουν δάκρυα και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο συναισθηματικοί και το αντιμετωπίζουν το γεγονός αυτό του ελέγχου της συνειδήσεως με πιο δραματικό τρόπο. Δεν μας πειράζει αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του έκφραση. Αυτό που μας πειράζει είναι να λέμε «ζαμάν φου». Δεν βαριέσαι. «Ωχ μωρέ». Και τι έγινε. Όλα αμαρτία είναι πια. Αυτή την έκφραση τη λέει μόνο ένας βλάστημος άνθρωπος, ένας άπιστος. Εσύ, στην καλύτερη περίπτωση θα πεις ναι, ορίστε, κοίταξε, και αυτό δεν μπορούσα να το κάνω σήμερα. Και όπως έλεγε ο Κολοκοτώνης, ο Θεόδωρος, όταν έβλεπε τον εαυτό του να νικάει Τούρκους αράδα και να υποτάσσει σε μια επιθυμία του, μούντζωρε τον εαυτό του και έλεγε «Όρσε, Θεοδωράκι, που δεν μπορείς ένα μικρό πραγματάκι να ξεπεράσεις». Αυτό ήταν ο έλεγχος συνειδήσεων. Το κατασυνείδηση. Έτσι. Όταν λοιπόν εσύ, εγώ, δεν παραμένεις λαμπάδα αναμένη, κατασυνείδηση, δεν επαναστατείς, από το μικρότερο ξέρετε, μην φανταστείτε πολύ μεγάλα πράγματα, από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο όμως, τότε έρχεται ακριβώς αυτή η συνείδηση και επειδή σε βλέπει να επιμένεις, ατονεί τον έλεγχο τον οποίον κάνει σε σένα και δέχεται δυστυχώς να υποταχθεί στις δικές σου ωρέξεις που είναι αντίχριστες πλέον. Και όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, είτε πάνω είτε κάτω είτε δεξιά είτε αριστερά, πρέπει να λειτουργεί η συνείδησή μας όπως λειτουργεί η καρδιά μας. Όταν συμβαίνει αυτό λοιπόν, αποφεύγουμε την αναισθησία, η οποία αναισθησία είναι, σας είπα, δεν με νοιάζει τίποτα, πάνω ό,τι θέλει ας γίνει, και γινόμαστε ευαίσθητοι. Και ο ευαίσθητος, επαναλαμβάνω, δεν είναι συναισθηματικά ευαίσθητος, ο πνευματικά ευαίσθητος είναι άνθρωπος του Θεού. Να σας πω παραδείγματα. Άστο μυρμηγκάκι να ζήσει, δεν πειράζει. Δεν σε πείραξει. Άστο σαβράκι να περπατήσει. Δεν σε πείραξει. Ή, όπως είπαμε, α, τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, ας τον πω μια καλή μέρα, δεν βαριέσαι. Άσχετα τι θα συναντήσω. Άλλο τι. Ή όπως είπαμε για τα βαθύτερα, κοίταξε, πέντε λεπτά κρατάει. Γιώργο, Γιάννη, Μαρία, Ελένη, δεν τα έκανες καλά σήμερα τα πράγματα.
Δεν τα έκανες. Παραφέρθηκες. Φέρθηκες πρόχειρα. Είμαι μάρτυρος, όπως το λέμε. Δεν. Και άσχετα αν εφαρμοσμίσετε ότι αυτό γίνεται επιδερμικά ή αυτός ο έλεγχος γίνεται, αν θέλετε, έτσι, όχι ιδιαίτερα επισταμένος, όπως λέμε, δηλαδή να δώσω βάρος εκεί και κέντρο, εκείνο λειτουργεί μέσα σας. Αλίμονο αν δεν γίνεται. Εκεί έχουμε θέμα. Και όταν λέμε να γίνεται, μιλάμε για καθημερινά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό που λέμε είναι το καθημερινό. Και η προσευχή είναι ένας έλεγχος συνειδίσου, γιατί την κάνεις, και η μελέτη είναι γιατί σου λέει διάβαση και εσύ αποφασίζεις και λες, α, βαριέμαι σήμερα, αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια αναφέρεται στον πλησίον μας, και αυτό σημαίνει ξεσηκώνω από τη βόλεψή μου και βοηθάω τον άλλον, είναι έλεγχος συνειδήσεως. Θέλω να σας θυμίσω ότι η συνείδηση τελικά είναι αυτή η πληροφορία που άφησε ο Θεός μέσα μας μετά την πνοή που έδωσε για να μας φτιάξει, να μας κάνει με Άγιο Πνεύμα, η οποία πληροφορία δεν μας αφήνει ποτέ να ξεχαστούμε ποιανό είμαστε. Η πληροφορία όμως αυτή, η συνείδηση αυτή, δεν είναι σαν την πέτρα, γιατί θα καθόταν βαριά μέσα μας. Είναι σαν το λάστιχο και αν δεν προσέξεις μπορεί να την ξεχυλώσεις. Αν δεν προσέξεις μπορεί να γίνει όργανο ανενέργητο. Και πολλές φορές φυσικά φτάνουμε στο σημείο να λέμε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία συνείδηση, τι κάνει. Μάλιστα, δεν έχει. Είτε αυτό οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη, αλλά τις περισσότερες φορές οφείλεται σε καρδιακή βλάβη, και η καρδιακή βλάβη δυστυχώς είναι η έλλειψη πίστεως και η έλλειψη της παρουσίας του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ανεξάρτητοι όταν δεν πράττουν κατά συνείδηση. Αλλά αυτό κρατάει για λίγο. Έτσι. Αντιθέτως, όταν πράττουμε κατά συνείδηση, έρχεται το αίσθημα της νίκης και λέμε δόξα σε ο Θεός ο Θεός, κάνουμε αυτό που ήθελε ο Θεός. Ρωτά λοιπόν τον αδερφό μου, τον εαυτό μου, και λέω, είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις? Ή θα έλεγε μέσα σου, δεν πάω να γίνω κανένας, ξέρω εγώ, να περνάω καλά. Απολαμβάνεις δηλαδή την πνευματική ζωή, ή καμιά στιγμή μετά από αυτό το δώρο το οποίο πήρες, λες, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, και κοσμικός να ήμουν, καλά θα περνούσα, ας πούμε. Φέρνεις σε αυτή την κατάσταση που ζεις εσύ και κάποιον άλλον άνθρωπο, δηλαδή, θυμάστε ανέκαθε λέγαμε, μην έρχεστε μόνοι σας στο Άγιο Ποτήριο, μην έρχεστε μόνοι σας στην ομιλία, μην έρχεστε μόνοι σας στην επαφή. Φέρετε και κάποιον ακόμα. Έφερα κάποιον άνθρωπο στον Χριστό, κοντά. Ή τρέχω να ακούσω την ομιλία και λέω, άντε, για μένα είναι αυτή τώρα, τι είναι, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, πώς να ασχοληθώ και γιατί να ασχοληθώ. Και η συνείδηση σε ελέγχει και εσύ κάνεις πίσω, και κάνεις πίσω, και κάνεις πίσω. Και φυσικά σε ρωτάει, συν της άλλης, υπάρχει κάτι το οποίο με εμποδίζει και δεν μπορώ να τα απαρνηθώ και μπορεί να χάσω σωτηρία μου από αυτό. Τα λέει αυτά η συνείδηση. Τα λέει με τρόπο όμως, γιατί ξέρετε η παρουσία, και επειδή ζούμε μετά την Ανάσταση εποχή τώρα, η παρουσία του Θεού στη γη του Χριστού μας ήταν ακριβώς σαν τη συνείδηση, απαλή. Σαν το αεράκι το δροσιστικό. Δεν προκάλεσε ο Χριστός, οι άλλοι προκλήθηκαν. Ίσα ίσα έλεγε ο Χριστός μας, μη λέτε τίποτα, αφήστε. Κρυφά, δεν χρειάζεται. Και κρυβόταν. Ο κόσμος έτρεχε σε αυτόν. Είναι τέτοια λοιπόν η παρουσία της συνειδήσεως, η οποία πραγματικά σαν τον Χριστό μπορεί να την ξεχάσουμε. Μπορεί να είναι δίπλα μας ο Χριστός, να έχουμε και εικόνες μεγάλες στο δωμάτιό μας και να τον ξεχάσουμε. Γιατί δεν πιέζει, γιατί δεν σου κόβει τα πόδια, αν δεν κάνεις κάτι σωστό, δεν σε σκοτώνει, σου στέλνει μια πληροφορία της συνείδησης και σου λέει, δεν μίλησες καλά, δεν φέρθηκες καλά, δεν στάθηκες σωστά. Και αν δεν κάνεις κάτι κακό, σου λέει μετά, μα δεν έκανες και τίποτα καλό. Έτσι πέρασε η μέρα. Και ξέρετε ότι αυτό, ο καθημερινός έλεγχος συνείδησης, μας αφήνει και μια πολυτιμότητα όσον αφορά τη ζωή μας, γιατί καθημερινά είναι πολύτιμη. Δεν περνάει τίποτα έτσι.
Μπορεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας να έχουμε τέτοια αθυμία που να λέμε «Έμπαρα και τι έγινε τώρα, και πότε θα περάσει η ώρα να φάμε και τι θα κάνουμε εκεί και πότε». Αλλά λειτουργεί μέσα, ξέρετε, γιατί είσαι στον αγώνα. Λειτουργεί όλο αυτό μέσα σου. Εν ολίγης, κοίταξε να εξισκονίσεις καλά τη συνείδηση, να τη συντηρήσεις. Προτιμώ να μην ζητάς συγγνώμη και να είσαι σωστός και σωστή όσον αφορά το θέλημα του Θεού, να γλιτώνεις μερικές συγγνώμες δηλαδή. Προτιμώ, και δεν το λέω για μένα, το λέω σαν την ευθύνη που έχω ως πνευματικός πατέρας, προτιμώ να κάνεις ένα απολογισμό το βράδυ. Κάποτε είχα δώσει εδώ, στο πίνο της Αλεξανδρούπολης, αν θέλετε να το πω, ένα βιβλιαράκι, ένα τετράδιο, και γράψαμε πάνω το βιβλίο της ζωής. Για να σημειώνουμε, σας το λέω να το κάνετε κι εσείς αν θέλετε, από όπου μας παρακολουθείτε, για να σημειώνουμε σε αυτό το βιβλίο, σε όλη τη χρονιά που πέρασε, τι καλό μας έκανε ο Χριστός, τι συναντήσαμε στη σχέση μαζί Του, τι νιώσαμε και τι ζήσαμε. Πιστέψτε με ότι αν κάνω τώρα ένα έλεγχο, θα δω ότι μερικοί όχι ξεχάστηκαν απλώς, ξεχάστηκαν καθολικά, δηλαδή το τετράδιο αυτό έμεινε άγραφο. Ή γράψαν κάτι άλλο πάνω, μέσα. Βλέπετε ότι όταν δεν ελέγχεις καθημερινά τη συνείδησή σου, τότε έρχεται μία αναισθησία και περνάει όλη η μέρα έτσι. Όλος ο μήνας έτσι, όλη η εβδομάδα έτσι, όλος ο χρόνος έτσι. Και υπάρχει φυσικά θέμα, γιατί δεν ακούμε τη φωνή του Θεού, η οποία σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχουμε βιβλία να διαβάσουμε ή ομιλίες να ακούσουμε ή λειτουργίες να πάμε, σε κάθε περίπτωση μιλάει μέσα μας. Ακόμα και μόνος σου να μείνεις σε ένα νησί χωρίς τίποτα, θα είναι ο Θεός μέσα σου, δηλαδή θα σου μιλάει. Για να μην σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν τον γνώρισαν ποτέ και τηρούν το νόμο της συνειδήσεως. Και πού το βρίσκουμε αυτό? Στον Απόστολο Παύλο. Έτσι, όταν υπάρχουν έθνη, λέει, τα οποία δεν έχουν νόμο, αλλά λειτουργούν το φυσικό νόμο που υπάρχει μέσα τους, τότε αυτοί θα σωθούν, λέει ο Απόστολος Παύλο. Χωρίς να γνώρισαν ποτέ τον Χριστό, φανταστείτε, έτσι, τι γίνεται. Και εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, καμιά φορά, να το πω έτσι, ρομαντικά, ξεχνάμε να ελέγξουμε τη συνείδησή μας ή στους ελέγχους συνειδήσεως κάνουμε τα στραβά μάτια και τα κουφά αυτιά. Έχει Θεός, αδελφοί μου. Κρατήστε τη λαμπάδα αναμένη, αφήστε την επικαιρότητα να πηγαίνει κατ' εκεί. Ό,τι και να γίνεται, εμείς θα σωθούμε από το Ευαγγέλιο και όχι από την κυβέρνηση, να το πω έτσι, και ο παιδί από την κυβέρνηση. Και παρακαλώ κρατηθείτε γνωρίζοντας τα πάντα και μην μπερδεύεστε, πλανάστε, παραπλανάστε, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ομιλία, έτσι. Ξεχωρίστε τους όρους μέσα σας. Τι είναι η Εκκλησία, τι είναι Χριστός. Φύγετε λίγο από την πρόκληση στην νοημοσύνη σας που σας κάνουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Κλείστε τα, πετάξτε τα, αν δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Πετάξτε τα. Και φυσικά δώστε μεγάλη βάση στα παιδιά, τα οποία περιμένουν από εμάς το κάτω-κάτω να μάθουν τι είναι η συνείδηση. Τα παιδάκια σας ξέρουν τι είναι η συνείδηση. Ότι υπάρχει μια φωνούλα του Θεού μέσα μας που μας λέει, μην το κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, μην το κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, κάνε αυτό, μην κάνεις το άλλο. Και έχει Θεός, αδελφοί μου, γιατί πραγματικά έχει Θεός και δόξα τω Θεώ και πρώτα ο Θεός. Και να ξέρετε ότι σήμερα ζούμε και αύριο πεθαίνουμε, μην κάνετε μεγάλα σχέδια, κάνετε πολύ μεγάλα σχέδια. Και τα πολύ μεγάλα σχέδια είναι εκεί πέρα. Και για να διατηρηθούν αυτά ζωντανά και να μην τα χάσουμε, πρέπει να είναι η συνείδησή μας καθαρή. Και όταν λέω καθαρή, για μια φορά ακόμα εξηγούμε, μετανοημένη, ελεγχόμενη από εμάς, όχι από τον άλλο. Ζωντανή, όχι να μην ξέρουμε τι κάναμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να λέμε δεν πειράζει συνέχεια. Από το δεν πειράζει καταστράφηκαν ολόκληροι πολιτισμοί και πρόσφατα ο ρωσικός πολιτισμός που από το 17 μέχρι το 90 ήταν σκλαβωμένος στο μηδέν. Έχει Θεός. Να προσέχεστε υπέρ Θωμά και να είστε δυνατοί στην πίστη, εύχομαι, κάθε μέρα της ζωής σας. Αμήν.